Γέλατε τώρα, κυρίε και κύριοι, μαζί με τη βοήθεια του Σταύρου Σαμουηλίδη, να δούμε τι ακριβώ προβλέπει Σταύρο καλημέρα, καλημέρα απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για μία περίπτωση, για περίπτωση συγκεκριμένη γυναίκα η οποία κατά τη διάρκεια τη εγκυμοσύνη τη απομακρύνθηκε από την εργασία τη. Λοιπόν, είναι μία συγκεκριμένη περίπτωση, μία υπόθεση που χρονολογείται από το 2013 εκκρεμεί αυτή η υπόθεση, αλλά φυσικά mm. δημιουργεί προηγούμενο σε όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση Λέρα. από εδώ και πέρα, γι' αυτό και έχει πλέον. Σχολιαστεί πάρα πολύ αυτή η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Okay. Αφορά την εταιρεία Μπάνκια στην Ισπανία, η οποία από το 2013 είχε προχωρήσει τότε σε μια μαζική απόλυση, στην οποία μέσα από την απόλυση βρισκόταν και μια γυναίκα έγκυο. Από τότε, φυσικά, ξεκίνησε μια ολόκληρη δικαστική διαδικασία, πήγε έω και το Ευρωδικαστήριο και το Ευρωδικαστήριο αποφάνθηκε ότι είναι νόμιμη η απόλυση μια εγκυμονούσα από τη στιγμή που είμαστε στο πλαίσιο μαζικών Απολύσεων. Υπάρχουν κάποιε εξαιρέσει σε μπορεί αυτό. Μπορεί δηλαδή ο εργοδότη, εάν θέλει, θα, θα τα συζητήσουμε βέβαια και με τον κύριο Χριστοδουλέλ που μα περιμένει στη συνέχεια μαζί μα ο εργατολόγο για να δούμε ε, και πρακτικά και νομικά πια πώ αυτό ερμηνεύεται. Αλλά ε, ουσιαστικά μπορεί ο εργοδότη στο πλαίσιο ομαδικών απολύσεων να απολύσει ακόμα και μια να. γυναίκα η οποία διανύει την κρίση. Πάντα την σε πλαίσιο μοσίλες. που τα όρια είναι νόμιμα, το αριθμό είναι νόμιμο. Εάν υπάρχει μέσα σε αυτό το. Uh, μέσα στα ονόματα των, uh, το, των ανθρώπων που απολύονται και μια γυναίκα έγκυος, που δεν σχετίζεται ο λόγος με την εγκυμοσύνη της ναι. και είναι στο πλαίσιο των μαζικών απολύσεων που προβλέπει το δίκαιο του συγκεκριμένου κράτους, ναι, μπορεί πλέον να απολύσει μια γυναίκα Yeah. Για λόγου που επαναλαμβάνω δεν σχετίζονται με την εγκυμοσύνη. Υπάρχουν κάποιε υποχρεώσει mm -hmm. και βάζει ένα πρώτο, ε, αν θέλει, προστατευτικό όριο σε όλο αυτό ε, το ευρωδικαστήριο. Το γεγονό mm -hmm. ότι συγκεκριμένα η γυναίκα που είναι σε φάση εγκυμοσύνη θα πρέπει ο εργοδότη να γνωστοποιεί του λόγου τη απόλυση, δηλαδή να τη κάνει πολύ σαφέ για ποιο λόγο την απολύει. Mm -hmm. Να τη γνωστοποιεί επίση τα αντικειμενικά κριτήρια για την απόλυσή τη. Δηλαδή να μην είναι μόνο ότι είμαστε σε ε, ένα διάστημα περικοπών, για παράδειγμα αλλά oh. ότι εσύ φταίς σε αυτά και αυτό το λόγο σε απολύω πάντα για λόγους που δεν σχετίζονται με την δική της εγκυμοσύνη. No. Αν θέλεις δίνει με αυτόν τον τρόπο το Ευρωδικαστήριο κάτι που δεν υπήρχε σε ευρωπαϊκό πλαίσιο έως και τώρα, ε, ένα όριο, ένα χαμηλότερο όριο προστασίας... Από εκεί και πέρα αφήνει την ελευθερία στα κράτη-μέλη να νομοθετούν όσο θέλουν πάνω από αυτό το όριο για να κάνουν το πλαίσιο αυτό πιο αυστηρό. Mm -hmm. Ουσιαστικά σου λέει ότι σε περίπτωση που μια εταιρεία προχωρήσει σε μαζικέ απολύσει, μπορεί μέσα να είναι και μια γυναίκα έγκυο, αλλά εσεί μπορείτε να προβλέψετε περισσότερα προστατευτικά όρια σε αυτή την πρώτη υπόθεση. Uh, προσπαθούσαμε να δούμε λιγάκι ποιε χώρε είναι που έχουν αυτή τη στιγμή το αυστηρότερο πλαίσιο. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο δύσκολο να το δει και ενδεχομένω να μα βοηθήσει και ο ειδικό στη συνέχεια, διότι η κάθε χώρα έχει πάρα πολλέ Εξαιρέσεις. Η Γερμανία παρόλα αυτά είδαμε mm -hmm. ότι μάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει το πιο αυστηρό προστατευτικό πλαίσιο για τις εγγύους. Οι γονεί δικαιούνται στη Γερμανία μάλιστα μέχρι και τρία χρόνια άδεια εγκυμοσύνης. Τόσο ο άντρας όσο και η γυναίκα. Δηλαδή μπορούν να μοιραστούν αυτά τα τρία χρόνια. Εμείς είμαστε ως Ελλάδα σε μια ενδιάμεση κατάσταση, αν θέλεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιολογείται η απόλυση μια εγγύου κατά τη διάρκεια τη εγκυμοσύνη τη, αυτό είναι κάτι που δεν δικαιολογείται από τον νομοθέτη. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια εξαίρεση, και έω mm. και 18 μήνε μετά τον τοκετό, επίση προβλέπει ο νόμο. Mm, yeah. Υπάρχει μια εξαίρεση που μένει λίγο γενική αυτή η εξαίρεση, οπότε okay. ε, ε, αντέχει και πολλέ ερμηνείε. Σε περίπτωση σπουδαίου λόγου, μπορεί ένα εργοδότη να απολύσει μια εγγύου γυναίκα. Yeah. Ποιο είναι αυτό ο σπουδαίο λόγο και πώ ερμηνεύεται. Νομίζω αυτό είναι το θέμα που θα Σε Αυτό συζητήσετε. το ερώτημα <laughs> πηγαίνω στον κύριο Χρυστοδουλέλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Σταύρο Σαμουιλίδη. Καλή σας ημέρα, Καλημέρα, Υστωδουλέλη. κύριε Χρυστοδουλέλη. Εργατολόγο. Ποιο μπορεί να είναι αυτό ο σπουδαίο λόγο και ποιο μπορεί να κρίνει επίση τι είναι σπουδαίος λόγο. Το δικαστήριο κρίνει τι είναι σπουδαίο λόγο. Και λόγος αυτός ο σπουδαίο λόγο είναι αυτό ο οποίο δεν σχετίζεται με τη μείωση τη απόδοση τη εγγύου δεδομένη εγκυμοσύνη τη. Ο σπουδαίο λόγο έχει κρυθεί από τα δικαστήρια ε, ότι είναι η παροχή ανταγωνιστική υπηρεσία τη εγγύου, η μη συμμόρφωση. Στι οδηγίε του εργοδότη, λόγοι δηλαδή οι οποίοι ανάγονται σε ε, πρόδειλα πλημελή εκπλήρωση των υποχρεώσεών τη, όμω δεν ανάγονται στην μειωμένη απόδοση εγγύου. Αυτό δεν θεωρείται σπουδαίο λόγο κατά το εθνικό δίκαιο. Επιστρέφοντα στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που μα παρουσίασε ο, mm -hmm. ο συνάδελφο Σταύρο Αμουιλίδη νωρίτερα, μία εργαζόμενη έγκυο γυναίκα μπορεί να απολυθεί στο πλαίσιο ομαδικών απολύσεων στην Ελλάδα. Ε, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να απολυθεί. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όμω ανοίγεται για κερκόπορτα. Τι εννοούμε με αυτό. Ότι πλέον ο σπουδαίο λόγο που αναφέραμε πριν θεωρούνται ω σπουδαίοι λόγοι θεωρούνται και οι οικονομοτεχνικοί λόγοι οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την προώθηση και τη δρομολόγηση των ομαδικών απολύσεων. Yeah. Άρα λοιπόν ε, ανοίγει το πεδίο εφαρμογή, το πεδίο ερμηνεία. Του σπουδαίου λόγου που αναφέραμε ε, προηγουμένω, μπορεί μέσα σε αυτό να μπει και ο οικονομοτεχνικός λόγο και δεδομένη της απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων στην Ελλάδα ε, ουσιαστικά με τον νόμο 4472 του 2017, ε, είναι ένα σοβαρό θέμα το οποίο οφείλουμε να επανεξετάσουμε στην πορεία. Άρα, αν κινδυνεύουν και η εννέα, αν αυτή η γυναίκα, η εγκυμονούσα, κινδυνεύει με τα νέα δεδομένα ακόμα περισσότερο και κατά τους εννέα μήνες της εγκυμοσύνης, καταλαβαίνουμε ότι κάτι αντίστοιχο ισχύει και για το επόμενο 18 μήνο που μέχρι σήμερα προστατευόταν ρητός. Έτσι ακριβώς. Να πούμε ότι κατά το Εθνικό Δίκαιο με το νόμο 1484-1483 του 1984 προστατεύεται κατά την εγκυμοσύνη και 18 μήνες μετά το τοκετό να. και προστατεύεται ακόμα και αν ο εργοδότης δεν γνώριζε το ότι η εγκυμονούσα βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνη και ακόμα ακόμα, αν δεν το γνώριζε και η ίδια η εγκυμονούσα. Και μάλιστα με απόφαση του 2003 του Αρίου Πάγου, ακόμα και σε άκυρε συμβάσει εργασία. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πολύ ισχυρή προστασία και επιβάλλεται η ακυρότητα τη απόλυση στο εθνικό δίκαιο. Επομένω, με το άνοιγμα αυτό, με τη διεύρυνση τη έννοια του σπουδαίου λόγου, με την απόφαση του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκή Ένωση, mm -hmm. είναι σίγουρα μια προβληματική. Να πούμε όμω όπω ανέφερε και ο συνάδελφό σα. Ότι για να γίνει αυτό που δέχτηκε η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, yeah. θα πρέπει να κοινοποιείται εγγράφω στον απολυμένο ε, η, ε, ο, ο λόγο για τον οποίο γίνεται αυτή η απόλυση και να επεξηγούνται συγκεκριμένα τα αντικειμενικά κριτήρια με βάση τα οποία επελέγει οι εργαζόμενη. Όπω ε, προκειμένου στο παράδειγμα, γιατί ναι, μεν θα έκλεινε το παράρτημά τη λόγω μείωση προσωπικού που επέβαλε η Ισπανική mm. Τράπεζα, αλλά είχε και ε, χαμηλή απόδοση. Αυτό βέβαια με ερωτηματικό, γιατί όπως είπαμε δεν πρέπει να ανάγεται σε λόγο που ε, Έχει αφορά να κάνει με την, την εγκυμοσύνη. Οπότε εκεί πέρα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή πώς θα το διατυπώσει ο εργοδότης και κατά πόσο αυτό υφίσταται ουσιαστικά ή... ή, όχι. Να, να σας κάνω ένα ακόμα ερώτημα κύριε Ξαζουλέλη αναφορικά με τον πατέρα. Εάν δηλαδή οι άνδρες δικαιούνται και προστατεύονται αντιστοίχω, είδαμε στη Γερμανία για παράδειγμα πόσο αυστηρό είναι το πλαίσιο, το οποίο προστατεύει και τους δύο γονείς, το οποίο φροντίζει και για τους δύο γονεί. Εδώ πέρα ε, η στη μητέρα Γερμανία, έρχεται ναι, ακριβώς. στην πρώτη γραμμή. Ε, η ε, η ακυρότητα της απόλυσης ε, αφορά την ε, μητέρα για 18 μήνες μετά την εγκυμοσύνη. Για τον πατέρα, έχει η άδεια μητρότητα η οποία ε, αφορά μετά την, το χρόνο τη ελοχία, ε, το χρόνο τον οποίο χρησιμοποιεί και ο πατέρα στο ελληνικό δίκαιο. Υπάρχει μια προστασία εκεί ακόμα όσον αφορά τι παρόμοιε. Ακόμα παρουχές. και αν εργάζονται μαζί. Όχι, θα πρέπει να μην εργάζεται η μητέρα. Άρα, είναι σχετική η προστασία στο εθνικό δίκαιο. Ε, το παράδειγμα που αναφέρατε πριν για τη Γερμανία είναι πρόδειλο, ε, πολύ ισχυρή προστασία και σωστά όπως αναφέρατε, βάζει μέσα στο κάδρο και το πατέρα. Στην Ελλάδα δυστυχώ δεν υπάρχει αυτό το πλαίσιο. Μάλιστα. Είμαστε πίσω λοιπόν. Σα ευχαριστούμε πάρα εγώ, πολύ ευχαριστώ. κύριε Χριστοδουλέλη που ήσασταν εδώ μαζί μα σήμερα. Διαμφισβήτητα ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολλού και βεβαίω διακρίνεται και αυτή η ανισότητα. Οι γονεί είναι δύο. Τουλάχιστον έτσι γνωρίζαμε έτσι, μέχρι εξα... τώρα, δεν ξέρω. <laughs> έτσι, κύριε Χριστοδουλέλη. Έτσι, έτσι ξέρω κι εγώ.